Παναγιώτατε, κύριε Περιφερειάρχα, αγαπητοί συνάδελφοι στην κυβέρνηση και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, φίλες και φίλοι, σήμερα είναι μια ακόμα σημαντική μέρα για την Κρήτη μας, καθώς υπογράφουμε την σύμβαση της σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού δομέα για ένα σημαντικό κομμάτι του Βόλου Ιδιωτικού Άξονα, μήκους 22,4 χιλιόμετρων, ένα από τα τρία μεγάλα έργα τα οποία συναποτελούν την πρωτοβουλία την οποία έχει αναλάβει η κυβέρνησή μας επιτέλους η Κρήτη να αποκτήσει τον Βόρειο Οδικό Άξονα που της αξίζει. Θυμάστε όταν είχαμε κάνει την σχετική παρουσίαση στα Χανιά, είχαμε μιλήσει αναλυτικά τότε για τις μεγάλες εκκρεμότητες τις οποίες είχαμε κληρονομήσει από το παρελθόν. Για το πώς όσοι μιλούσαν για τον ΒΟΑΚ εκ μέρους της προηγούμενης κυβέρνησης, ουσιαστικά και θα το πω απλά όπως το αισθάνομαι, κορόιδευαν τους συντοπίτες μας τους κριτικούς, καθώς δεν υπήρχε ούτε μελετητική οριμότητα, ούτε χρηματοδότηση, ούτε καν ενιαία χάραξη για να μπορούμε να μιλάμε για έναν ενιαίο αυτοκινητόδρομο, ο οποίος θα εκτείνεται από τη μία άκρη της Κρήτης στην άλλη. Δουλέψαμε πάρα πολύ και με τη δικιά μου επίβλεψη στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία με την Περιφέρεια. Ο Περιφερειάρχης τα είπε λίγο πιο αντικειμενικά, με τις σχετικές εντάσεις που πάντα τέτοιου είδους έργα προκαλούν, γιατί πάντα, το αντιλαμβάνομαι απόλυτα, μπορεί να υπάρχουν τοπικές απόψεις, τοπικά συμφέροντα, τα οποία μπορεί να θίγονται από ένα τέτοιο μεγάλο έργο, όμως ήμασταν εναρμονισμένοι και εφαρμοσμένοι στη μεγάλη εικόνα. Και ποια είναι η μεγάλη εικόνα? Ότι η Κρήτη πρέπει επιτέλους να αποκτήσει έναν υπερσύγχρονο, ασφαλή αυτοκινητόδρομο, ο οποίος θα εκτείνεται από τη Σιτία μέχρι το Καστέλι, και αυτό να γίνει όσο το δυνατόν πιο σύντομα, με εξασφαλισμένους πόρους από τον Εθνικό Προϋπολογισμό αλλά και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα έχετε προσέξει ότι και στο τμήμα του ΒΟΑΚ, το οποίο θα έχουμε την ευκαιρία να υπογράψουμε σήμερα, βλέπετε από κάτω την μικρή ταμπέλα η οποία καταδεικνύει ότι και σε αυτό το έργο υπάρχει χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Όπως χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης υπάρχει σε μια σειρά από έργα, πάρα πολλά τον αριθμό, τα οποία γίνονται σε όλη την πατρίδα. Είναι μια ακόμα απόδειξη του πώς μπορούμε να διεκδικήσουμε πρόσθετους ευρωπαϊκούς πόρους προς όφελος τοπικά των πολιτών και προς όφελος της περιφερειακής ανάπτυξης. Για τη σημασία του ΒΟΑΚ, σεβασμιότατε, δεν χρειάζεται να πω πολλά πράγματα. Προφανώς έχει ένα τεράστιο αναπτυξιακό αποτύπωμα και για την εξυπηρέτηση του τουρισμού, αλλά και για την δυνατότητα μείωσης του κόστου συνολικά μεταφορών και παραγωγής. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Κρήτη, αγαπητέ μου Σταύρο, είναι ένα νησί με πολύ σημαντική, με πολύ σημαντικό παραγωγικό αποτύπωμα και στον πρωτογενή τομέα, αλλά και στην μεταποίηση, και χρειαζόμαστε ένα σύγχρονο δρόμο προκειμένου να μειώσουμε το κόστος των μεταφορών. Όμως το μεγαλύτερο κόστος, δυστυχώς, και έχω μιλήσει πολλές φορές γι' αυτό, είναι το κόστος των ανθρώπινων ζώων που χάνονται άδικα σε δρόμους οι οποίοι δεν αξίζουν στο νησί μας, που έρχονται από τον προηγούμενο αιώνα. Και ειλικρινά νομίζω ότι συγκλονιζόμαστε κάθε φορά που ακούμε ιστορίες ανθρώπων, ειδικά νέων ανθρώπων, οι οποίοι χάνονται άδικα στον δρόμο, και γι' αυτό και αποδίδω τόσο μεγάλη σημασία συνολικά στη βελτίωση της κουλτούρας οδικής ασφαλείας, ειδικά στο νησί μας, ειδικά στην Κρήτη. Και θα πω και κάτι το οποίο έχω πει πολλές φορές, μην κοροϊδευόμαστε. Τα ζητήματα οδικής ασφάλειας δεν έχουν να κάνουν μόνο με την ποιότητα των δρόμων, έχουν να κάνουν και με την ποιότητα των οδηγών και με τις συμπεριφορές των οδηγών μας. Πριν από λίγο, ερχόμενος εδώ πέρα να σας απευθύνω αυτό το σύντομο χαιρετισμό, μίλησα με έναν νέο αστυνομικό, Γιώργο μάλιστα το όνομά του, στο Ρέθυμνο, ο οποίος δυστυχώς πηγαίνοντας να αναλάβει υπηρεσία έχασε το πόδι του, γιατί κάποιος μεθυσμένος οδηγός έπεσε επάνω του και του προκάλεσε ένα τραύμα που δυστυχώς θα τον συνοδεύει ολόκληρη τη ζωή. Άρα δεν είναι μόνο οι δρόμοι, είναι και οι οδικές μας συμπεριφορές, είναι και η κουλτούρα μας, είναι δυστυχώς και αυτή η κακώς εννοούμενη κριτική λεβεδιά, ότι πρέπει να πίνουμε και μετά να οδηγούμε. Έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε συνολικά ακόμα, αν θέλουμε να μειώσουμε αυτόν τον φόρο αίματος, τον οποίο τόσο άδικα καταβάλουμε ως κριτική κάθε χρόνο, δυστυχώς χωρίς να έχουμε δει ακόμα την βελτίωση την οποία θα θέλαμε. Όμως,
Ο δρόμος θα είναι μια πολύ σημαντική παρακαταθήκη. Ο δρόμος αυτός θα ολοκληρωθεί σε όλη του την έκταση από τη στιγμή που μπει και στην διαδικασία υλοποίησης το μεγάλο κομμάτι της σύμβασης παραχώρησης που αφορά το τμήμα από το Ηράκλειο μέχρι τα Χανιά. Όπως είπε και ο Υφυπουργός, μέχρι τις 8 Μαΐου αναμένουμε τις δεσμευτικές προσφορές για το τμήμα αυτό του Βόρειου Οδικού άξονα και πιστεύουμε ότι μέχρι το τέλος του έτους θα μπορούμε και εκεί να έχουμε μειοδότη. Συγκρατήστε ότι συνολικά ο Βόρειος Οδικός άξονας θα μας στοιχήσει περί τα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι το ποσό το οποίο καλούμαστε να καταβάλουμε για να αποκτήσουμε επιτέλους ένα δρόμο σύγχρονο, ασφαλή, ένα δρόμο που θα οδηγήσει την Κρήτη όχι απλά στην επόμενη δεκαετία, αλλά στον επόμενο αιώνα και θα ξεκλειδώσει την τεράστια αναπτυξιακή δυναμική του νησιού μας. Και προφανώς, αγαπητέ Σταύρο, δεν είναι μόνο ο Βόρειος Οδικός άξονας. Το αεροδρόμιο στο Καστέλι, το οποίο είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ πριν από κάποιους μήνες, όπως βλέπετε, προχωράει με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Θέλω να επισημάνω ότι προσθέσαμε χρηματοδοτικούς πόρους, αλλά 100 εκατομμύρια περίπου, προκειμένου να αυξήσουμε το μέγεθος του αεροδρομίου. Διότι διαπιστώσαμε στην πορεία ότι ο αρχικός σχεδιασμός δεν ήταν ο κατάλληλος για ένα αεροδρόμιο το οποίο θα έχει τόσο μεγάλη δυναμική και τόσο μεγάλη επισκεψιμότητα και θα μπορεί να εξυπηρετεί τόσα πολλά αεροστάθη. Είναι όμως και αυτό ένα έργο το οποίο προχωράει με ταχύτητα και έρχεται να συνδυαστεί με τα μεγάλα έργα υποδομών, τα έργα διαχείρισης του νερού, τόσο σημαντικά σε μια εποχή κλιματικής αλλαγής. Πρέπει να θωρακίσουμε την Κρήτη μας από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και να προστατεύσουμε ως κόρυν οφθαλμού τους υδάτικους πόρους μας και βέβαια τα πολύ σημαντικά έργα διασύνδεσης, τα οποία ήδη το ένα κομμάτι έχει ήδη ολοκληρωθεί, η μικρή σύνδεση, η μεγάλη σύνδεση υλοποιείται και αυτή, έτσι ώστε να μπορέσει επιτέλους η Κρήτη ηλεκτρικά να συνδεθεί πλήρως με το δίκτυο της υπηρετικής Ελλάδος. Αυτό έχει πολλαπλές θετικές συνέπειες για όλους και για τους υπόλοιπους καταναλωτές στην υπηρετική Ελλάδα που πληρώνουν ακριβά την παραγωγή ρεύματος στην Κρήτη, αλλά και για την Κρήτη μας την ίδια, δηλαδή μπορεί να ξεκλειδώσει για ένα πολύ μεγάλο δυναμικό ανανεώσιμο πηγών ενέργειας, το οποίο πια θα μπορεί να εξάγεται αυτό το δυναμικό, αυτή η ενέργεια που παράγεται εδώ πέρα στην Κρήτη και στην υπηρετική Ελλάδα. Και μην ξεχνάμε βέβαια, μιας και μιλάμε για ενέργεια, ότι η δικιά μας η κυβέρνηση είναι αυτή που δρομολόγησε για πρώτη φορά σοβαρές ουσιαστικές σεισμικές έρευνες νότιο-δυτικά της Κρήτης, οι οποίες έχουν ήδη ολοκληρωθεί και αυτή τη στιγμή τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί εξετάζονται από την εταιρεία η οποία έχει εμπλακεί σε αυτή τη διαδικασία, ώστε να γνωρίζουμε πια με βεβαιότητα αν υπάρχουν υδρογονάνθρακες φυσικό αέριο νότιο-δυτικά της Κρήτης και εφόσον υπάρχουν να εκκινήσουμε τάχιστα τη διαδικασία, ώστε ενδεχομένως και το 2026 να μπορούμε να έχουμε τις πρώτες εξορίξεις φυσικού αερίου πια εντός ελληνικής και εθνικής κυριαρχίας, ζώνης ελληνικής κυριαρχίας, για να μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να ενισχύσουμε τη θέση της πατρίδας μας ως ενεργειακού κόμβου για ολόκληρη την Ευρώπη. Κατά συνέπεια, κύριε Περιφερειάρχα, φίλες και φίλοι, αισθάνομαι ότι ήμασταν παρά τις δυσκολίες και παρά τις κάποιες καθυστερήσεις που μπορεί να υπήρχαν, μιλάμε για εξαιρετικά περίπλοκα έργα, απολύτως συνεπείς σε αυτά για τα οποία είχαμε δεσμευτεί πριν από 4 χρόνια, όταν διεκδικούσαμε για πρώτη φορά την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού και την εμπιστοσύνη των Κρητικών για να κυβερνήσουμε τον τόπο. Μέσα σε μια τετραετία έχουν γίνει πολλά. Η Κρήτη ξεκλειδώνει συνολικά την αναπτυξιακή της δυναμική. Ο τουρισμός μας φέτος είμαστε απολύτως σίγουροι ότι θα σημειώσει ακόμα ένα ρεκόρ και εδώ πέρα στην Κρήτη. Ο πρωτογενής τομέας, παρά τις δυσκολίες, πηγαίνει καλά. Γνωρίζετε ότι σκύψαμε πάνω στα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα. Αποζημιώσαμε καλλιεργητές, καλύψαμε ζημιές από φωτιές, στηρίξαμε τους κτηνοτρόφους μας, αλλά στηρίζουμε συνολικά και τη μεταποίηση στην Κρήτη, ειδικά τη μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων. Το λάδι μας είχε πολύ καλές τιμές. Βλέπω πολλά περισσότερα παραδείγματα επιχειρήσεων που τυποποιούν και εξάγουν τα προϊόντα της κρητικής γης. Το κρασί μας πηγαίνει πολύ καλά. Και βέβαια, μιας και έχουμε εδώ πέρα και τον έντορο συντοπίτη μας, τον Υπουργό Εμπορικής Αυθυλίας, τον Γιάννη Μπλανιωτάκη, να πούμε ότι και σημαντικές επενδύσεις που γίνονται στα λιμάνια μας και αυτές δρομολογούνται και βέβαια με σημαντικότερη την
σύμβαση παραχώρησης για το λιμάνι του Ηρακλείου, κάτι το οποίο θα αλλάξει τελείως την όψη της πόλης και θα καταστήσει το Ηράκλειο πραγματικά ένα κομβικό λιμάνι σε όλη τη Μεσόγειο. Όλα αυτά λοιπόν θα τα θέσουμε στην κρίση των συμπολιτών μας, καθώς έχουμε εκλογές, όπως γνωρίζετε, σε 4 εβδομάδες ακριβώς από τώρα, σε 28 μέρες από τώρα. Εμείς θέλουμε πάντα να προβάλλουμε το έργο μας, να κρινόμαστε για αυτά τα οποία έχουμε κάνει και τις όποιες αστοχίες μας, τις οποίες πάντα με θάρρος αναλάβαμε, αλλά και για το σχέδιό μας για την επόμενη μέρα, για αυτά τα οποία θέλουμε να κάνουμε. Έχουμε ήδη έρθει ξανά και πολλές φορές προφανώς εγώ έχω έρθει στον τόπο μου για να παρουσιάσουμε το συνολικό αναπτυξιακό μας όραμα για την Κρήτη του 2030. Γνωρίζετε πια ότι υπάρχει ένα συγκροτημένο σχέδιο σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, δεύτερη και πρώτη βαθμού, για το πώς αντιλαμβανόμαστε το μέλλον του νησιού μας. Και αυτό το οποίο ζητούμε από τους πολίτες και εγώ προσωπικά ζητώ από τους συντοπίτες μου, είναι να μας δώσουν την ευκαιρία το σχέδιο αυτό να το υλοποιήσουμε, να το κάνουμε πράξη. Έχουμε ήδη βάλει τα θεμέλια, έχουμε κάνει πολλή δουλειά, απομένει να γίνει πολύ περισσότερη, αλλά είμαι σίγουρος ότι και εδώ στην Κρήτη οι συντοπίτες μας θα μας δώσουν αυτή την ευκαιρία και θα επανεκλέξουν την Νέα Δημοκρατία στη διακυβέρνηση του τόπου για να συνεχίσουμε το έργο, για να ολοκληρώσουμε το έργο και κάποια στιγμή, τα επόμενα χρόνια, ο Βόρειος Οδικός Άξονας να παραδοθεί στους κριτικούς αλλά και στους επισκέπτες ως ο πιο σύγχρονος αυτοκινητόδρομος ο οποίος θα έχει κατασκευαστεί στην Ευρώπη. Η τελευταία μεγάλη εκκρεμότητα στα οδικά έργα της πατρίδας μας είναι μια δικιά μου παρακαταθήκη και απέναντι στην Κρήτη και είμαι σίγουρος ότι θα μου δοθεί η ευκαιρία το έργο αυτό να μπορέσω να το ολοκληρώσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.